Όταν οι άνθρωποι ξεπερνούν τον εαυτό τους, γίνονται κατασκευαστικά θαύματα. Οι οδικές γέφυρες είναι σίγουρα ένα από αυτά. Ειδικά μερικές, όπως οι 5 γέφυρες που θα δούμε αμέσως τώρα, είναι πέρα από κάθε φαντασία και σπάνε όλα τα ρεκόρ. Θα ξεκινήσουμε με τη γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο. Μια από τις παλιότερες του κόσμου, από το 1937 συγκεκριμένα, ενώνει το Σαν Φρανσίσκο με την Κομιτεία Μαρίν. Είναι πανέμορφη χάρη στο κεραμιδί της χρώμα και είναι και η πιο μεγάλη στάρ του κινηματογράφου από όλες, καθώς έχει γίνει σκηνικό για πάρα πολλές ταινίες. Οι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο λένε ότι όταν φυσάνε άνεμοι, η γέφυρα εκπέμπει και ένα λιγάκι ανατριχιαστικό ήχο. Τον λένε φυσαρμόνικα φάντασμα. Πάμε τώρα σε μια γέφυρα που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε μήκος. Είναι η Ντάνιαν Κούνσαν στη Σαγκάη και έχει μήκος 164 χιλιόμετρα. 2 ώρες οδηγείς πάνω της δηλαδή. Η Κίνα τα σπάει στις μεγάλες γέφυρες γενικά. Έχει στο έδαφος της 11 από τις 15 μεγαλύτερες γέφυρες του κόσμου. Όπως φαίνεται για την Κίνα, το μέγεθος μετράει. Στη Γαλλία πάλι μετράει το ύψος, γιατί η οδογέφυρα Μιλάου είναι η υψηλότερη στον κόσμο. Εκεί οδηγείς σε 343 μέτρα ύψος πάνω από τον ποταμό Τάρν για να πας από τη Γαλλία στην Ισπανία και έχεις πανοραμική θέα στα βουνά. Αν έχει βέβαια ομίχλη, εκεί είναι μαγεία. Νιώθεις σαν να οδηγείς πάνω από τα σύννεφα. Τα σύννεφα δεν τα αγγίζει η επόμενη οδική γέφυρα που βρίσκεται στο Αμπουντάμπι, αλλά εδώ έχει καταρριφθεί άλλο ρεκόρ. Η Sheikh Zayed, όπως λέγεται, θεωρείται η πιο περίπλοκη οδογέφυρα του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει περίπλοκο σχεδιασμό που θυμίζει τους αμόλουφους της ερήμου. Σχεδιάστηκε από την αείμνηστη αρχιτέκτονα Ζάχα Χαντίτ, η οποία βραβεύτηκε γι' αυτό. Η πρώτη γυναίκα αρχιτέκτονας που το κατάφερε. Και τώρα η σειρά μας. Γιατί και εμείς έχουμε καταρρύψει ρεκόρ σε οδογέφυρα με τη γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπη στο Ρίο Αντίριο. Είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων σε όλο τον κόσμο. Και αυτό σημαίνει ότι η γέφυρα αυτή θεωρείται ένα πρωτοποριακό κατασκευαστικό έργο. Όπως ξέρετε, μας βοηθά να περνάμε από τη Δυτική Ελλάδα στην Πελοπόννησο. Και έτσι πηγαίνουμε τις ωραίες εκδρομές μας.